Με τα ίχνη του. Αυτό το παιδί θα με πεθάνει. Θα με βάλει πριν της ώρας μου στο τάφο. Ίδιος ο πατέρας του είναι. Ζωηρός, ανυπάκουος και ξεροκέφαλος. Ίδιος ο πατέρας του. Ίδιος ο Οδυσσέας μου. Οδυσσέα μου. Εσύ αποδίμησες προς Κύριον. Μα εγώ έμεινα να ταλαιπωρούμε με το σπέρμα σου. Ο Κλεάνθης δεν είναι σπέρμα το Οδυσσέα. Σπέρμα του διαβόλου είναι. Μη βρίζεις το γιο μου, αδερφή. Εσύ δεν αξιώθηκες να φέρεις τον κόσμο παιδιά και δεν μπορείς να νιώσεις τον καημό τους. Θα ρω πως είμαι τυχερή. Εγλίτωσα πολλές κοτούρες. Ο Κλεάνθης μου βρίσκεται σε κρίσιμη ηλικία. Αυτό με ανησυχεί. Μη μπλέξει με κακές παρέες. Έλα μωρή αδελφή. Έχει πατήσει τα 50. Δεν είναι κανένα νιάνιαρο. Όριμος άντρας είναι. Αύγαλτος άντρας είναι. Απονήρευτος, αγαθός. Έγκλημα έκαμε σκαμπούρο Μανώλενα. Έγκλημα που δεν τον άφησες ποτέ ελεύθερο να ζήσει μακριά από την προστασία σου. Καμπουρό Διαμάντο, δεν είσαι με τα καλά σου. Δεν ξέρεις τι λες. Χρειάζεται τη συνεχή προστασία μου. Συνέχεια μου το θυμίζει ο Οδυσσέας που έρχεται και με βρίσκει στα όνειρά μου. Γυναίκα μου λέει, πρόσεχε τον αγαπημένο μας γιο, τον Κλεάνθη μας. Όλα τα καμώματά σου, αδελφή, τα βρίσκω υπερβολικά. Ο άνθρωπος για να ζήσει χρειάζεται οξυγόνο και εσύ το οξυγόνο του το στερείς του γιού σου. Πολλά λόγια λέμε και ο Κλεάνθης μου μπορεί να κινδυνεύει. Καβάλα τη μηχανή σου και φύγαμε. Πρέπει να τον βρούμε πριν να είναι πολύ αργά. Υπερβολικά σ' αγαπώ, αδερφούλα μου, και γι' αυτό σ' ανέχομαι. Αγάπαμε να σ' αγαπώ και πάμε να βρούμε τον ανιψιό σου. Κλεάνθη μου, Κλεάνθη μου, καμάρι μου, αγαπημένη σπορά του Οδυσσέα μου. Φιλενάδα, βαδίζω τον τρίτο μήνα. Σε λίγο όλα θα αποκαλυφθούν.
Η κυλίτσα θα ξεφανερώσει το μυστικό. Ω, το κάθαρμα. Μη βρίζεις το Μάνο Νόνι, ξέρεις πόσο τον αγαπώ. Μετά από όλα αυτά συνεχίζεις να τον αγαπάς. Σ' άφησε έγκυος, σε παράτησε κι εσύ εκεί, κολλημένη, ως πότε όλια. Δεν φταίει αυτός. Επηρεάζεται από την αδελφή του. Αν σ' αγαπούσε πραγματικά, δεν θα επηρεαζόταν. Είναι πολύ ανώριμος, ανάξιος για να δημιουργήσει και να στηρίξει οικογένεια. Σκέφτομαι να κάνω άλλη μια προσπάθεια. Να τον πλησιάσω. Να του μιλήσω ξανά, ίσως. Ίσως τι? Έχεις κάνει πολλές προσπάθειες. Μα τα λόγια σου πήγαν στο βρόντο. Άδικες ελπίδες. Πιστεύω πως στο τέλος θα συγκινηθεί με το πλασματάκι που αναπνέει μέσα στα σωθικά μου. Όλια, είσαι η πιο καλή μου φίλη. Δεν θέλω να σε βλέπω στεναχωρημένη και απελπισμένη. Όσο πιο γρήγορα συμφιλειωθείς με τη σκληρή στάση του Μάνο, τόσο το καλύτερο για σένα και το μωρό. Σε ευχαριστώ, Νόνη, για την φιλία σου και την παράστασή σου. Μα θα κάνω αυτό που προστάζει η καρδιά μου. Τον αγαπώ. Κλεάνθη μου, παλικάρι μου! Καλέ μου, ρηψιέ! Όμορφε άντρα της οικογένειάς μας! Αλτ, ακίνητες! Μη με πλησιάζετε! Μη με πλησιάζετε! Μην αρνείσαι την προστασία μας, παλικάρι μου! Ο πατέρας σου, Οδυσσέας, μου το είπε καθαρά στο όνειρό μου! Να σ' έχω συνέχεια υπό την προστασία μου. Οδυσσέα μου, Οδυσσέα μου. Μάνα, βαρέθηκα την προστασία σου. Βαρέθηκα την προστασία της θείας Καμπουροδιαμάντος. Βαρέθηκα την προστασία του πεθαμένου πατέρα μου. Όχι, όχι άλλη προστασία. Σύνελθε γε μου, είσαι από τους τυχερούς νέους στον κόσμο. Έχεις θερμούς προστάτες. Προστάτες που σε νοιάζονται και θέλουν την ευτυχία σου. Όχι, όχι άλλη προστασία. Όχι, όχι άλλη ευτυχία. Καλέ μου, ανήψιε, μη μας στενοχωρείς. Γριές γυναίκες είμαστε. Και επειδή είστε γριές, πρέπει να γεράσετε και μένα. Όχι, όχι, δεν θέλω πρόωρα γυρατιά. Μάνα, θεία, θέλω να γνωρίσω μια γυναίκα, να την ερωτευτώ, να κάνω μαζί τη σεξ, να γνωρίσω την ειδονή του έρωτα. Η καρδιά μου, η καρδιά μου. Λοιπόν, θυμώ, πεθαίνω! Σ' αγαπώ, Μάνο. Όλια, όλια, κατάλαβε επιτέλους τι έχει συμβεί. Τίποτα δεν έχει συμβεί. Η αγάπη μας ζει και θα ζει. Παράτησε αυτούς τους ανόητους ρομαντισμούς. Όλα μεταξύ μας τέλειωσαν. Πρέπει να το χωνέψεις. Όλα θα αρχίσουν τώρα, με τη γέννηση του μωρού μας. Από την αρχή που ξεκινήσαμε τη σχέση μας, ήμουνα ξεκάθαρος. Δεν ήθελα γάμους, παιδιά και μονιμότητες. Ναι, αλήθεια το λες αυτό. Αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Έφερε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Όπως αυτή ήθελε. Δεν τα έφερε η μοίρα όλια. Εσύ τα έφερες έτσι. Και αυτό το θεωρώ σαν μια μεγάλη κοροϊδία. Θέλησες να με παγιδεύσεις. Όχι, Μάνο, όχι. Η αγάπη μου είναι αληθινή. Σε παρακαλώ, άφησε με επιτέλους. Βγες από το άμαξι. Θεία Καμπουροδιαμάντο, ξεκίνησα την επανάσταση. Είμαι ένας νέος κολοκοτρώνης
που θα απελευθερώσει τον Κλεάνθη από τα δεσμά της σκλαβιάς. Για ποιο κολοκοτρώνι λες και για ποιο Καραϊσκάκι? Λυπήσου τη μάνα σου, θα πάθει καρδιακό επεισόδιο. Κακό δεν παθαίνει, είναι τα γνωστά της κόλπα. Ζήτω η ελευθερία. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια στις μάνας μου τη φυλακή. Αυτό θα γίνει ο εθνικός μου ύμνος. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή. Έλα, έλα τραγούδα κι εσύ, θεία καμπουρό διαμάντο. Έλα στα συγκαλά σου, ανιψιέ μου, σύνελθε. Η ζωή που πας να γνωρίσεις είναι επικίνδυνη. Οι γυναίκες είναι επικίνδυνες. Οι γυναίκες είναι επικίνδυνες, επομένως εσύ και η μάνα μου είστε επικίνδυνες. Μακριά, μακριά θεία και οι δυο σας. Θα με δολοφονίζετε με αυτή την αγάπη σας. Μακριά. Λυπήσου τη μάνα σου. Άμα βρεθεί καμιά τσαπερδόνα και σου μασίσει την περιουσία, η αδελφή μου θα σκάσει από τον καημό της. Στα κομμάτια να πάει η περιουσία. Εγώ θέλω να γνωρίσω τον έρωτα, να γνωρίσω το σεξ. Θέλω να κάνω σεξ. Με το ψαροντούφεκό μου θα καμακώσω μια όμορφη γοργόνα, θα χωθώ στην αγκαλιά της και θα την αφήσω να με πνίξει με τα φιλιά και τα χάλια της. Κάκο βήρα καμπούρο Μανόλενα, δεν θα γλιτώσεις το εγκεφαλικό. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια στις μάνας μου και στις θείας καμπουροδιαμάντος τη φυλακή. Άκου ένα, μια νέα έκδοση του εθνικού μου ύμνου. Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια στις μάνας μου και στις θείας καμπουροδιαμάντος το βρακί. Κυρία, να ετοιμάσω το φαγητό σας. Όχι, καλή μου και πιστή μου υπηρέτρια. Θα περιμένω να έρθει και η καμπουροδιαμάντο και ο Κλεάνθης. Όπως επιθυμείτε, κυρία. Αλλά θα μου επιτρέψετε να ενδιαφέρομαι για την υγεία σας. Έχω αρχίσει και ανησυχώ πολύ. Να μην ανησυχείς, Χρύσα μου. Πιστεύω στο τέλος να λογικευτεί ο Κλεάνθης και να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο κύριος είναι ενήλικας και αρκετά έξυπνος και προσεκτικός. Δεν θα επιτρέψει στον εαυτό του να πάθει κάποιο κακό. Ο κόσμος εκεί έξω είναι κακός. Μοιάζει με το λύκο που περιμένει το αρνάκι να βγει έξω από το μαντρί για να το κατασπαράξει. Επιμένω να σας επαναλαμβάνω πως αδίκως ανησυχείτε. Εγώ πάλι επιμένω πως δικαίως ανησυχώ. Φοβάμαι μη βρεθεί καμιά αετονίχισσα και ξεκοκαλίσει τη μεγάλη περιουσία του Κλεάνθη. Γιατί ο συγχωρεμένος ο Οδυσσέας μου το επαναλαμβάνει τακτικά στα όνειρά μου. Πρόσεχε, αγαπημένη μου καμπουρομανόλενα, το λατρευτό μας γιο, να τον έχεις διαρκώς υπό τη σκέπη σου. Οδυσσέα μου! Οδυσσέα μου, παλικάρι μου! Καμπούρο Μανόλενα! Καμπούρο Μανόλενα! Τα νέα είναι δυσάρεστα! Δεν γυρίζει, λέει, πίσω! Ξεκίνησε την επανάσταση! Την επανάσταση! Ποια επανάσταση! Αναρχικός θα καταντήσει! Αναρχικός θα καταντήσει!
ψάχνει γυναίκα για να ζευγαρώσει! Για να ζευγαρώσει! Για να ζευγαρώσει! Ναι! Αλλά με το ζευγάρωμα μπορεί να κολλήσει και καμιά αρρώστια! Άλλη μονό μας! Ξεκληρίζεται η οικογένειά μας, Οδυσσέα μου! Οδυσσέα μου! Εσύ έφυγες νωρίς και δεν θα δεις τα ρεζιλέκια μας! Καλή μου κυρία, κάνετε υπομονή! Υπομονή! Μα τι μου λες, Νόνη, τι μου λες, αλήθεια? Ναι, αλήθεια σου λέω. Αυτός ο Παλαβός είναι πολύ πλούσιος. Πάρα πολύ πλούσιος. Γιος της Χαμπουρομανόλενας, που ενώ είναι μουχλόγρια, κυκλοφορεί με μία λιμουζίνα και η αδερφή της η Καμπουροδιαμάντου κυκλοφορεί με μηχανή. Δυο πλούσιες και παλαβές μουχλόγριες. Νόνη, το μυαλό μου αρχίζει και παίρνει γρήγορες στροφές. Και καλά κάνει, φιλενάδα. Οι χρυσές ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται κάθε μέρα. Έχεις μάθει το όνομά του? Κλεάνθη το λένε. Και η πείρα που έχει με γυναίκες είναι μηδενική. Πω πω, όλα είναι βολικά για μας. Και την εγκυμοσύνη θα μπορέσω να κουκουλώσω και να του μασίσουμε μπόλικο χρήμα. Με ένα σβάρο λοιπόν, δυο τριγώνια. Στη βράση κολλά το σίδερο. Η επιχείρηση ξεκινά. Ο Θεός με λυπήθηκε. Χθες έκανα παρέα με την απεσιοδοξία και σήμερα μου δίνει το χέρι της η αισιοδοξία. Αλήθεια μου το λες, Όλια! Αλήθεια μου το λες! Ναι, καλέ μου και όμορφε Κλεάνθη! Να μου το ξαναπείς! Να μου το ξαναπείς! Τα αυτιά μου θέλουν να το ακούσουν ξανά! Καλέ μου, Κλεάνθη! Όχι αυτό! Το άλλο! Το άλλο να μου ξαναπείς! Το όμορφε! Να σου ξαναπώ, όχι μόνο μία φορά, αλλά χίλιες φορές! Όμορφε μου, κούκλε μου, σεξουαλικέ μου άντρα! Ζήτω! Ζήτω η επανάσταση! Κατακτώ τον έρωτα! Κατακτώ το σεξ! Θα γνωρίσω μαζί της το σεξ. Το χάπι σας, κυρία. Πόσα μιλιγκράμμ είναι? 500, κυρία. 500! Να μου φέρεις ένα των 1000 μιλιγκράμμ. Μα αυτά που ξεστομίζει ο γιώκας μου, η πίεση θα φτάσει 30. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή μέσα στις όλιας την αγκάλι τη ζεστή, παρά 40 χρόνια στις μάνας μου και στις θείας Καμπουροδιαμάντος τη φυλακή, το βρακί ήθελα να πω. Ζήτω, ζήτω ο σύντροφος Κολοκοτρώνης, ζήτω ο σύντροφος Κερεϊσκάκης, ζήτω η επανάσταση του Κλεάνθη, η σεξουαλική επανάσταση του Κλεάνθη. Κλεάνθη, λυπήσου μας, φωτιά βάζεις στο σπιτικό μας. Το χάπι σας, κυρία, είναι 1000 μιλιγκράμμ. Όλο το κουτί θα πιω! Όλο το κουτί θα πιω! Ένα μόνο δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ένα, δύο,
κυρία! Σταμάτα! Μονάκριβη κυρία μου, όχι άλλα χάπια, όχι άλλα χάπια! Αφού η οικογένειά σου αντιδρά, δεν βλέπω τον τρόπο που θα μπορέσουμε να είμαστε μαζί. Όλα, αγάπη μου, δεν με ξέρεις καλά. Άμα θέλω κάτι πάρα πολύ, το κατακτώ πάση θυσία. Ναι, καμάρι μου, μα εγώ δεν είμαι κάτι. Είμαι μια γυναίκα που είμαι ερωτευμένη μαζί σου και που θέλει πάση θυσία να ζήσει την υπόλοιπη ζωή της μαζί σου. Θα τη ζήσεις την υπόλοιπη ζωή μαζί μου. Στορκίζομαι. Αν σε πάρουν από κοντά μου θα σκοτωθώ. Αν πάψω να βλέπω αυτά τα γοητευτικά τσαχπίνικα μάτια, θα δώσω τέλος στη ζωή μου. Μη συνεχίζεις, όμορφη Νεράιδα. Μου ματώνεις την καρδιά. Έπρεπε να είναι εδώ τώρα η μάνα μου και η θεία η Καμπουροδιαμάντο και να ακούν αυτά τα λόγια σου. Θα μετάνιωναν πικρά που φέρνουν εμπόδια στην ευτυχία μας. Στο τέλος ξέρω πως θα χάσω. Θα κερδίσει το σώι σου. Πρέπει να σκεφτώ με ποιο τρόπο θα δώσω τέλος στη ζωή μου. Την επανάσταση που ξεκίνησα θα τη φτάσω μέχρι το τέλος. Αγαπημένη μου ομορφωνιά, είσαι ο χτύπος της καρδιάς μου, είσαι ο σεξουαλικός μου πόθος. Φεύγω, γοργόνα μου, πάω να δώσω τη μεγάλη μάχη. Έλα, δώσε μου δύναμη με ένα φιλί σου. Θα στο δώσω το φιλί, αλλά στο μάγουλο. Άμα παντρευτούμε, θα σε φιλώ και στο στόμα. Ζήτω! Ζήτω η επανάσταση! Η σεξουαλική επανάσταση του Κλεάνθη! Κλεάνθη, προχώρα! Και ατρόμητα πολέμησε για να τρυπώσεις στην αγκαλιά της Όλιας τώρα! Κλεάνθη, προχώρα! Α, Κλεάνθη! Άρε Κλεάνθη, έχεις κερδίσει πανψηφί το Νόμπελ της βλακείας. Μα υπάρχουν τόσο σεξουαλικά πεινασμένοι άντρες. Θα την παντρευτώ! Θα την παντρευτώ! Σώσον ελέησον! Θα διαλύσεις το σπίτι! Τα πιάτα του γάμου μου θα σπάσεις! Οδυσσέα μου! Πάνε τα γαμήλια πιάτα μας! Σκέψου Κλεάνθη μου λογικά! Και παράτα τις επαναστάσεις. Νευρικός κλονισμός θα μου ήρθει. Χρύσα, τα χάπια μου. Ποιο από όλα κυρία, της πίεσης ή του ζαχάρου? Όλα μαζί, όλα μαζί. Να τα πιω, να πάω να βρω τον Οδυσσέα μου. Οδυσσέα μου. Κατοσημώνει η ώρα που θα ανταμώσουμε! Κυρία, δεν λυπάστε και εμένα. Αν πάθετε κάτι, θα μείνω η καψερία προστάτευτη. Και είμαι και ορφανή. Λοιπόν, μάνα, ακούω την τελευταία σου λέξη. Θα δεχτείς την Όλια γυναίκα μου, ναι ή όχι? Εσύ παίρνεις παράδειγμα τον Κολοκοτρώνη και κάνεις επαναστάσεις. Παίρνω κι εγώ παράδειγμα τον Ιωάννη Μεταξά και βραντοφωνάζω ένα ισχυρό όχι. Όχι, είπες όχι, τότε δεν θα είσαι πρώτη εσύ που θα ανταμώσεις τον Οδυσσέα. Μια άλλη ψυχή θα τον ανταμώσει πριν από σένα. Το κρίμα στο λαιμό σου! Τρέχα! Τρέχα στο βρωμοθυλικό σου! Ανάθεμα! Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που βρέθηκε στο δρόμο σου αυτή η τσούλα! Κυρία, δεν καταλάβατε τα τελευταία λόγια του γιού σας? Είπε για μια άλλη ψυχή που θα ανταμώσει πρώτη τον αείμνηστο Οδυσσέα. Και ποια ψυχή εννοούσε, Καμπούρο Μανόλενα? Ποια ψυχή εννοούσε? Τον εαυτό του εννοούσε, κυρία. Θα κάνει κακό στον εαυτό του. Τι μηχανή πήρε? Θεέ μου, βάλε το χέρι σου! Όχι μόνο το ένα σου χέρι, Θεέ μου, βάλε και τα δυο! Κλεάνθη μου,
Κλεάνθη μου, σπορά του Οδυσσέα μου, πάμε, πάμε να τον προλάβουμε. Μα εσύ Χρύσα, μείνε να φυλάς το σπίτι. Κλεάνθη μου, παλικάρι μου. Πάμε. Μπες, αδελφοί, μπες. Μπες το αμάξι. Πρέπει να προλάβουμε το κακό. Μπες, αδελφοί. Μπες. Ωστε έτσι, Νόνη, η Όλια παντρεύτηκε. Ναι, Μάνο, παντρεύτηκε. Μα γιατί ενδιαφέρεσαι, αφού χωρίσατε. Μπορεί να χωρίσαμε, αλλά κουβαλάει κάτι δικό μου μέσα της. Τώρα το θυμήθηκες. Της φέρθηκες τόσο σκληρά, της φέρθηκες τόσο απάνθρωπα και εγωιστικά. Ο άντρας που πήρε πρέπει να είναι άγιος άνθρωπος και να την αγαπά πολύ. Ναι, και άγιος άνθρωπος είναι και την αγαπά πολύ. Στάθηκε πολύ τυχερή σε αυτή τη σχέση. Δέχτηκε να την παντρευτεί, ενώ είναι έγκυος από άλλον. Δεν το χωρά το μυαλό μου. Θα μεγαλώσει το παιδί μου κάποιος άλλος. Αφού εσύ ήσουν ανάξιος και το αρνήθηκες. Θα φωνάζει το παιδί μου κάποιον άλλον πατέρα. Εσύ θέλησες να γίνουν έτσι τα πράγματα. Η Όλια σου έδωσε πολλές ευκαιρίες, μα τις κλώτσισες. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις τώρα είναι να την ξεχάσεις για πάντα. Ακούς, για πάντα! Κλεάνθη μου, τη μητρική μου ευχή σου δίνω. Ευχαριστώ πολύ, μητέρα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Είδα στον ύπνο μου και τον πατέρα σου, τον Οδυσσέα μου. Μου είπε, πέρδικά μου, δώσε την πατρική μου ευχή στον Κλεάνθη μας. Όταν ξαναδείς στον ύπνο σου τον πατέρα, να μεταφέρεις, μητέρα, και σε αυτόν τις ευχαριστίες μου. Μην το λησμονήσεις. Καλέ μου, Ανιψιέ, βλέποντας τη δικιά σου ευτυχία, γίνομαι κι εγώ ευτυχισμένη. Θερμά ευχαριστώ και σένα, θεία Καμπουροδιαμάντο. Αγαπητέ κύριε, δεχτείτε και τις δικές μου ευχές. Το μωρό που ήρθε στη ζωή σας, μακάρι να σας φέρει την απόλυτη ευτυχία. Και να μη στενοχωριέσαι καθόλου, επειδή γεννήθηκε επταμηνίτικο το κοριτσάκι μας. Ο γιατρός ήταν ξεκάθαρος. Θα αναπτυχθεί κανονικά, όπως εκείνα που γεννιούνται 9 μηνών. Αλλά είδες, μητέρα, ίδια είσαι, ίδια. Λες και έβγαλες το πρόσωπό σου και το βάλες της κορούλας μου. Εμένα πάλι, Κλεάνθη μου, μου φαίνεται πως είναι ίδιος ο πατέρας σου, ο Οδυσσέα μου. Οδυσσέα μου, ίδιος είσαι. Θαύμα έγινε, θαύμα! Οδυσσέα μου, αναστήθηκες εκ νεκρών! Και πού είσαι αφήσει τώρα το μωρό? Πού αλλού? Στη γιαγιά του. Μαζί με την αδελφή της το προσέχουν. Καμπουρουμανόλυνα και Καμπουροδιαμάντο έχουν χάσει τα μυαλά τους με την κούκλα μου. Και πού να ξέραν? Πού να ξέραν την αλήθεια, αθεόφοβοι. Νόνη, δεν θέλω καθόλου να το σκέφτομαι. Αν μαθευτεί το μυστικό, ο Κλεάνθης θα με σκοτώσει. Αρκετά τους δούλεψα. Και πάλι θα κατάφερνες να τους δουλέψεις. Όλη η οικογένεια απαρτίζεται από ασύλληπτα κορόιδα. Εδώ πιστέψανε πως η Μπέμπα
γεννήθηκε επταμηνίτικη. Τι να σου πω, φιλενάδα, είσαι άπαιχτη. Αυτό βέβαια μου κόστησε 2.000 ευρώ που έδωσα στο μευτήρα. Τι τα θες, φιλενάδα, το χρήμα όλα τα κουκουλώνει. Και σε ποιον μοιάζει, φιλενάδα, η Μπέμπα, σε ποιον? Αφού το διαπίστωσες με τα μάτια σου, ίδιος ο Μάνος είναι. Έπρεπε να έρθεις χθες, μητέρα, στα γενέθλια της Μπέμπας. Έχω γεράσει πολύ, Κλεάνθη μου, και δεν αντέχω τη φασαρία. Ήρθε η θεία σου η Καμπουροδιαμάντο και η πιστή μου η πυρέτρια η Χρύσα. Σαν να ήμουν κι εγώ εκεί. Α, ξέχασα, κυρία, να σας δείξω τη στιγμή που σβήνει το κεράκι της τούρτας η εγγονή σας. Α, να σας ζήσει, να σας ζήσει. Ίδιος ο Οδυσσέας μου είναι. Οδυσσέα μου, έφυγες νωρίς και δεν πρόλαβες σε τούτες τις χαρές. Πότε πέρασαν, κύριε, 2 χρόνια από τη γέννησή της? Ναι, Χρύσα, τα χρόνια περνάνε σαν τον αέρα. Καλή μου μητέρα, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Η όλια με κάνει ευτυχισμένο. Είχα άδικο, Κλεάνθη μου, που δεν ήθελα στην αρχή αυτή τη σχέση. Συμπάθαμε. Το μυαλό μου είναι παλαιολιθικής εποχής. Την ευτυχία που μου έδινε ο πατέρας σου, ο Οδυσσέας μου, εύχομαι να σου δίνει η γυναίκα σου και να είναι πολύχρονη ευτυχία, γιατί η δικιά μου ήταν λιγόχρονη. Ο Χάροντας επήρε μακριά τον πατέρα σου από τα πρώτα χρόνια της αγάπης μας. Οδυσσέα μου! Οδυσσέα μου που με σφίγγες στην αγκάλι σου και γιονά! Ποιος είστε, κύριε? Δεν έχει σημασία ποιος είμαι. Σας ρωτώ πάλι, το παιδί είναι δικό σας? Ναι, κύριε, δικό μου είναι. Είναι δυνατόν να είναι άλλου? Πώς είστε σίγουρος πως είναι δικό σας και δεν είναι άλλου? Αφού κάναμε σεξ με τη γυναίκα μου και μετά το σεξ έμεινε έγκυος και γεννήθηκε η Μπέμπα μας. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην είναι δικό μου και να είναι άλλου? Δηλαδή, είστε σίγουρος πως είναι δικό σας, κατά δικό σας? Βέβαια, κύριε, κατά δικό μου. Είναι δυνατόν να το έχω συνεταιρικά με κάποιον άλλο? Κάτι τέτοιο το αποκλεί η επιστήμη. Ο σπορέας είναι ένας. Δεν γίνεται να είναι οι σπορείς 2 ούτε 3. Ώστε είστε σίγουρος πως είστε εσείς ο σπορέας? Κύριε, αρχίζετε να με νευριάζετε. Κι άμα νευριάσω, ξέρετε τι θα κάνω, ε? Σας ρωτώ, ξέρετε τι θα κάνω? Είμαι περίεργος να δω τι θα κάνετε. Θα σας κλείσω το τηλέφωνο. Α, τον πρόσβαλα κατά μούτρα. Καλή μου Χρύσα, πρόσεχε την Μπέμπα. Μείνετε ήσυχος, κύριε. Την προσέχω σαν τα μάτια μου. Είναι πολύ πιστή, αγάπη μου, η Χρύσα, και τέλεια στη δουλειά της. Η μητέρα την έχει πολλά χρόνια κοντά της. Από τότε που έχασε τους γονείς της σε ατύχημα. Α, δεν σου είπα, αγάπη μου. Τι καλέ μου. Έλαβα ένα τηλεφώνημα προχθές και γέλασα με την ψυχή μου. Να σου πω
τι μου είπε κάποιος για να γελάσεις κι εσύ. Και βέβαια να μου πεις όμορφε άντρα μου. Με ρωτούσε λοιπόν στο τηλέφωνο αυτός ο κάποιος αν η Μπέμπα είναι δικιά μου. Τι σε ρωτούσε? Μα γιατί δεν γελάς? Κάποια φάρσα μου έκαναν, είναι σίγουρο. Κάποιοι δεν έχουν δουλειά και βρίσκουν. Άκου αν η Μπέμπα είναι δικιά μου. Σπορά δικιά μου είναι βέβαια. Αν πιανού είναι. Πιανού είναι. Και βέβαια είναι δικιά σου σπορά αγάπη μου. Αφού κάναμε σεξ. Και μετά το σεξ έμεινες έγκυος. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι κούκλε μου. Καμάρωσε την που παίζει. Εγώ λέω πως μοιάζει στη μητέρα. Αλλά η μητέρα επιμένει και λέει πως μοιάζει στον αείμνηστο πατέρα. Εσύ αγαπούλα μου τι λες, σε ποιον μοιάζει? Στο Μάνο. Ποιο Μάνο? Ποιο Μάνο? Εσύ τώρα είπες πως μοιάζει στο Μάνο. Είπα εγώ? Ναι, μοιάζει στη μάνα. Στη μάνα σου, την κυρία Καμπουρομανόλενα. Και γιατί άκουσα εγώ Μάνο, αφού άκουσα Μάνο? Το κύμα της θάλασσας κάνει φασαρία και δεν άκουσες καλά. Χρύσα, ετοίμασε την Μπέμπα, σε λίγο φεύγουμε. Μείνετε ήσυχη κυρία, αμέσως. Έλα κοπέλα. Γιατί μου ζήτησες να συναντηθούμε, τι συμβαίνει? Μάνο, μην κάνεις τον ανήξερο. Εσύ είσαι το πουλάκι που έχει αρχίσει να κελαϊδά. Για ποιο πουλάκι λες και για ποια κελαϊδίσματα? Χόρεξη για πλάκες έχεις. Αλλά βέβαια, τώρα είσαι πλούσια. Και ως γνωστόν οι πλούσιοι επιδίδονται σε πλάκες για να διασκεδάζουν. Αυτό που έκανες είναι άτιμο και ανήθικο. Καταλαβαίνεις τι λέω? Ενώ αυτό που έκανες εσύ, να δουλεύεις έναν βλάκα πως το παιδί είναι δικό του, είναι τίμιο και ηθικό. Να με παρατήσεις ήσυχη. Εξαφανίσου από τη ζωή μου. Όχι κοπέλα μου, δεν θα εξαφανιστώ. Θέλω να βλέπω τακτικά το παιδί μου. Νομίζω έχω αυτό το δικαίωμα. Αυτό να το βγάλεις από το μυαλό σου. Δεν θα το επιτρέψω. Αν μου φέρεις εμπόδια, το πουλάκι θα συνεχίσει να κελαϊδά. Διαλέγεις και παίρνεις. Βόλεμα ή ξεβόλεμα. Ό,τι και να πεις του άντρα μου, δεν θα σε πιστέψει. Μα δεν θα του πω λόγια του αέρα. Θα του βάλω στο μυαλό να κάνει μία εξέταση DNA με το παιδί. Καταραμένε, με εκβιάζεις με τον πιο αδίσταχτο τρόπο. Αυτό το παιδί είναι αιτία και ζει σαν βασίλισσα. Άμα το παραμύθι αποκαλυφθεί, θα πάρεις πόδι από εκεί μέσα. Τι θες από μένα ψυχοβγάλτη, λέγε. Μερίδιο στην καλοπέραση. Κάθαρμα! Μητέρα, να σου πω ένα αστείο να γελάσεις. Να μου το πεις καμάρι μου. Προχθές με πήρε κάποιος τηλέφωνο και τι με ρώτησε? Πού να ξέρω κλεάνθη μου τι σε ρώτησε. Πες μου να το μάθω. Θα γελάσεις με την ψυχή σου, μητέρα. Άκουσον, με ρώτησε αν το παιδί είναι δικό μου. Άκου αστεία πράγματα. Τι σε ρώτησε? Αν το παιδί είναι δικό μου. Αν εγώ είμαι ο σπορέας. Αλλά εγώ τον έβαλα στη θέση του με την απάντηση που του έδωσα. Τι απάντηση του έδωσες? Του είπα, αφού κάναμε σεξ με τη γυναίκα μου και μετά έμεινε έγκυος, πώς είναι δυνατόν το παιδί να μην είναι δικό μου? Μπράβο κλεάνθη μου, πανέξυπνε γέ μου. Μητέρα, όταν έρθει ξανά στον ύπνο σου ο πατέρας, να του πεις αυτό το αστείο να γελάσει
Κι εκείνος, ακούς? Δεν θα παραλείψω, καμάρι μου. Οδυσσέα μου, Οδυσσέα μου, ετοιμάσου να ξεκαρδιστείς από τα γέλια. Παράξενο αστείο. Δηλαδή είναι αποφασισμένος για όλα. Για όλα, φιλενάδα. Απειλεί με αποκαλύψεις, αν δεν θα έχει κι αυτός μερίδιο στην καλοπέραση. Καλά ξεμπερδέματα τώρα όλια. Πολύ στεναχωριέμαι. Και για πες μου, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Θα δεχτώ τους όρους του, με κρατάς το χέρι. Μήπως θα ήταν προτιμότερο να τα πεις όλα στον άντρα σου? Αυτό θα ήταν καθαρή αυτοκτονία. Αχ, πώς έμπλεξα έτσι. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Κάτι συμβαίνει. Ναι, καμπούρο διαμάντο, κάτι συμβαίνει με το παιδί. Αλλά τι? Και σου ζήτησε ο Κλεάνθης να πουλήσετε και περιουσία? Ναι, το οικόπεδο στην ακροθαλασσιά. Σκέτο χρυσάφι είναι. Και δε σου είπε το λόγο? Και βέβαια μου τον είπε. Η γυναίκα του θέλει να ανοίξει ένα σύγχρονο κομμωτήριο. Χρειάζονται, λέει, πολλά λεφτά. Κομμωτήριο? Και τι λογής κομμωτήριο θα είναι αυτό, που θα κοστίσει ένα ολόκληρο παραθαλάσσιο οικόπεδο? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τα έχω χαμένα. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Και για την πώληση τι θα κάνεις? Θα βάλεις την υπογραφή σου? Καλύτερα να πεθάνω και να πάω να βρω τον Οδυσσέα μου. Οδυσσέα μου, που με όρκισες να μην βάλω υπογραφή για να πουληθεί περιουσία. Και τον όρκο μου θα τον τιμήσω. Οδυσσέα μου, Οδυσσέα μου, έλα στον ύπνο μου. Έλα το βράδυ στον ύπνο μου και συμβούλεψέ με. Όχι όλα αυτά τα, κύριε, είναι το ακριβό σερβίτσιο. Όλα θα τα σπάσω, όλα θα τα διαλύσω. Κλεάνθη, καμάρι μου, σύνελθε, μη γίνεσαι παράλογος. Μην αρχίσουμε να διαλύουμε την περιουσία. Ένα οικόπεδο εύκολα πουλιέται, αλλά δύσκολα αγοράζεται. Είσαι σκουριασμένο μυαλό, μητέρα. Πρέπει να το παραδεχτείς. Το κομμωτήριο που θα ανοίξει η Όλια θα φέρνει τσουβάλια τα ευρώ στο σπιτικό μας. Τι λες κι εσύ, Χρύσα? Κύριε, δεν θέλω να ανακατευτώ, δεν μου πέφτει λόγος. Λοιπόν, είπα και ελάλησα. Το οικόπεδο θα πουληθεί. Διαφορετικά θα σε τιμωρήσω πολύ σκληρά, μητέρα. Θα πεθάνω νέος. Συμφορά που μας βρήκε, Κλεάνθη μου, γιέ μου. Δεν πρέπει να ρωτήσουμε και τον πατέρα σου? Δικό του ήταν το οικόπεδο. Αφού έχει πεθάνει, πώς θα τον ρωτήσουμε? Σου έχω πει πολλές φορές πως έρχεται στον ύπνο μου και συζητάμε τα προβλήματα της οικογένειας. Και πότε υπολογίζει να έρθει? Δεν πιστεύω να καθυστερήσει. Λέω πως θα έρθει σύντομα. Μην κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Ξέρεις τι λέω, μητέρα? Να του πεις να έρθει να με βρει και μένα στον ύπνο μου. Είμαι σίγουρος πως θα τον πείσω να πουλήσουμε το οικόπεδο. Μου είχε μεγάλη αδυναμία, με αγαπούσε πολύ. Αγάπη μου, νομίζω πως η μητέρα σου σε δουλεύει. Αυτό να μην το ξαναπείς, Όλια. Η μητέρα μου με λατρεύει. Και σου είπε ότι θα πάρει την έγκριση του πεθαμένου πατέρα σου? Καλά, τόσο κουτός είσαι. Όλια, Όλια, θα τσακωθούμε άσχημα. Με λες κουτό. Αυτό έχεις συμπεράνει όσο καιρό είμαστε
παντρεμένη, ότι είμαι κουτός. Το αντίθετο, λατρεία μου. Σε βρίσκω ένα υπερβολικά έξυπνο άνθρωπο που κανένας δεν μπορεί να γελάσει. Αφού λοιπόν με θεωρείς έξυπνο, σε καλώ να σεβαστείς την οικογένειά μου και όλα της τα μέλη, ζωντανά και πεθαμένα. Αυτό, κούκλε μου, δυσκολεύομαι να καταλάβω. Την επικοινωνία των ζωντανών με τους πεθαμένους. Δεν χάλασε ο κόσμος να περιμένουμε και την έγκριση του πατέρα? Στο κάτω-κάτω δικό του ήταν το οικόπεδο. Εντάξει, καρδιά μου. Εντάξει, καρδιά μου, να περιμένουμε την επίσκεψη του πεθαμένου πατέρα σου στα όνειρά σας. Πέρασαν 2 μήνες. Θα συνεχίσεις για πολύ καιρό ακόμη το δούλεμα. Το οικόπεδο πρέπει να πουληθεί. Θέλω λεφτά. Αφού ακόμη δεν έγινε η συνάντηση της μάνας του με τον Οδυσσέα. Αυτά που μου λένε σου λέω κι εγώ. Όλια μου φαίνεται πως όλοι μαζί με δουλεύετε. Πρόσεξε, πρόσεξε καλά. Θα εκραγώ και θα γίνουν όλα γης μαδιά μου. Σου επαναλαμβάνω. Αυτές τις δικαιολογίες χρησιμοποιούν για την καθυστέρηση της πώλησης. Ό,τι μου λένε σου λέω. Μα ειλικρινά τώρα. Εσύ πιστεύεις πως περιμένουν την έγκριση του πεθαμένου Οδυσσέα? Δεν έχει σημασία τι πιστεύουμε εγώ και εσύ. Σημασία έχει τι πιστεύουν αυτοί. Είναι μια οικογένεια για ζουρλομαδία. Καλά, καλά. Έχουν περάσει 5 μήνες, καμπούρο Μανόλενα. Πόσο καιρό θα αποφεύγεις την πώληση του οικοπαίδου με αυτή τη δικαιολογία? Όσο καιρό χρειαστεί, με την ελπίδα πως κάποια στιγμή θα αλλάξουν γνώμη και θα τους περάσει αυτή η κάψα. Δύσκολο το βλέπω να τους περάσει. Αλλά είστε, κυρία, τετραπέρατη. Αυτό το κόλπο με το συγχωρεμένο τον άντρα σας είναι πολύ ευφυές. Προχθές που με ρώτησε ο Κλεάνθης γιατί καθυστερεί η επίσκεψη του πατέρα του στο όνειρό μου, του είπα πως έχει σπάσει το πόδι του και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Σε ποιο νοσοκομείο? Του παραδείσου ή της κόλασης? Του παραδείσου, του παραδείσου. Ο Οδυσσέας μου έκανε μόνο καλές πράξεις. Ζούσε ζωή ενάρετο. Γι' αυτό κατοικεί στα λιμέρια του παραδείσου. Επιμένω, κυρία, το μυαλό σας είναι πολύ λαμπερό. Μακάρι αυτή η ιστορία να έχει αίσιο τέλος. Σε λίγο, αγαπούλα μου, κλείνουμε εξάμηνο. Πότε επιτέλους θα γίνει αυτή η περιβόητη και βαρισίμαντη επίσκεψη του πατέρα σου στα όνειρά σας? Αυτό ήθελα να σου πω, αγαπούλα μου, για να μάθεις πως η επίσκεψη αυτή θα καθυστερήσει. Θα καθυστερήσει, γιατί? Ο πατέρας έπεσε και έσπασε το πόδι του και βρίσκεται στο νοσοκομείο του παραδείσου. Α, όχι, πολύ κράτησε το αστείο. Αυτή τη στιγμή παίρνω την πέμπα και σηκώνομαι και φεύγω. Μην είσαι άπιστος, Θωμάς, καρδούλα μου. Αυτό μου είπε η μητέρα και είμαι υποχρεωμένος να την πιστέψω, γιατί ποτέ δεν μου έχει πει ψέματα. Εσύ μπορείς να την πιστεύεις, μητέρα σου είναι. Δεν την πιστεύω όμως εγώ, τέρμα. Ετοιμάζω βαλίτσα, παίρνω την μπέμπα και σηκώνομαι και φεύγω. Όχι, όχι, σε παρακαλώ, μη φύγεις. Πού θα μ' αφήσεις μόνο κέριμο? Μη μου στερήσεις τα φιλιά σου, τα χάδια σου και το σεξ. Όχι, πήρα την απόφασή μου. Θα χωρίσουμε. Δεν είσαι άντρας. Δεν είσαι άξιος να κρατήσεις κοντά σου μια γυναίκα. Όχι, όχι, αγάπη μου. Λυπίζουμε. Μη φύγεις, αγάπη μου. Είμαι άντρας. Είμαι άξιος. Πού θα μ' αφήσεις έρημο και ορφανό σαν την Καλαμιά στον κάμπο? Δεν θα μείνεις ορφανός. Έχεις τη μητέρα σου που της επιτρέπεις να σε κοροϊδεύει τόσο φανερά και σκληρά. Δηλαδή, όλια, η μητέρα μου με κοροϊδεύει? Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Και βέβαια είμαι σίγουρη. Θέλει να αποφύγει την πώληση του οικοπαίδου και σου αραδιάζει αυτές τις βλακίες με το πεθαμένο πατέρα σου. Θέλει να αποφύγει την πώληση του οικοπαίδου
Γι' αυτό μου λέει για τον πεθαμένο πατέρα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπούλα μου που μου άνοιξες τα μάτια. Θα πάρω την κατάσταση στα δυνατά και στη βαρά μου χέρια. Και σε ρωτώ, Κλεάνθη μου, ποια θα πιστέψεις, εμένα, τη μητέρα σου που σε γέννησε ή τη γυναίκα σου? Είναι μπερδεμένο το μυαλό μου, μητέρα. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Εσύ τι λες, θεία Καμπουροδιαμάντο, ποια να πιστέψω? Μα και φυσικά τη μητέρα σου, καμάρι μου, που θέλει το καλό σου. Εσύ, Χρύσα, τι λες? Έχω εμπιστοσύνη στη γνώμη σου. Ποια να πιστέψω, μητέρα ή σύζυγο? Μα και φυσικά τη μητέρα σας, κύριε, που θέλει το καλό σας. Να λοιπόν, Κλεάνθη μου, ξεμπέρδεψε τη σκέψη σου και ακολούθησε το νόμο της πλειοψηφίας. Αυτό θα κάνω, μητέρα. Θα ακολουθήσω το νόμο της δημοκρατίας και θα υπακούσω στην πλειοψηφία. Τώρα, γέ μου, ανακουφίστηκα. Έβγε για την απόφασή σου. Θα περιμένουμε λοιπόν να γίνει καλά ο πατέρας. Να βγει από το νοσοκομείο, να μας επισκεφτεί στα όνειρά μας, να πάρουμε την έγκρισή του για την πώληση και μετά θα γίνει η πώληση. Μπράβο, παλικάρι μου, μπράβο, που σκέφτηκε σωστά επιτέλους. Σε ευχαριστώ, θεία, που με αποκάλεσες παλικάρι. Θα φερθώ λοιπόν σαν παλικάρι. Πάω να ανακοινώσω στην όλια την απόφασή μας. Φεύγω με την ευχή σας. Την έχεις, Κλεάνθη μας. Την έχεις, Κλεάνθη μας. Οδυσσέα μου, να δούμε στο τέλος. Θα γλιτώσουμε το οικόπεδο. Οδυσσέα μου, μα δεν έπρεπε να με λένε Καμπουρομανόλενα. Πινελόπη έπρεπε να με λένε. Πινελόπη, καλέ κυρία. Ναι, Πινελόπη, όπως σε λέγανε τη γυναίκα του αρχαίου Οδυσσέα, που τη μέρα ήφαινε, το βράδυ ξύφαινε, έτσι κορόιδευε τους μνηστήρες, περνούσε ο καιρός, πρόλαβε να επιστρέψει ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και τους έστειλε στον Αγύριστο. Οδυσσέα μου! Αυτά που μου είπανε, αυτά σου λέω. Είναι φανερό πως θέλουν να σώσουν το οικόπεδο. Αλλά εγώ πού φταίω? Στο κόλπο είσαι κι εσύ. Δεν σου έχω καμιά εμπιστοσύνη. Θα πάω να βρω τη μάνα του και τη θεία του και θα τους τα πω όλα. Μανώ, σταμάτα. Λογικέψου. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα. Δεν έχω να περιμένω τίποτα. Αύριο θα σκάσει βόμβα. Δηλαδή, δεν γεννήθηκε η Πέπα επταμηνήτικη? Κανονικά γεννήθηκε εννιαμηνήτικη. Δηλαδή, δεν έσπηρε ο Κλεάνθης μου την Πέπα, αλλά εσύ? Φυσικά, εγώ είμαι ο σπορέας. Καμπουροδιαμάντο, έλα, αγκάλιασέ με. Γιατί, Καμπούρο Μανόλενα? Για να λιποθυμήσουμε together αγκαλιασμένες. Σας ακολουθώ, καλές μου κυρίες. Λιποθυμώ κι εγώ. Πάρε τα μουστάνια σου, πάρε τις μπλούζες σου. Να σου εξηγήσω, αγαπούλα μου. Μη με λες αγαπούλα μου. Δεν είμαι αγαπούλα σου. Ένας βλάκας με περικεφαλαία είμαι. Που σε πίστεψα, που σε αγάπησα, που έκανα σεξ μαζί σου, που μόλυνα το κορμί μου μαζί σου. Κι όμως αγάπησα, στορκίζομαι. Σόπα, σόπα Κασιανή, σόπα, εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γινή. Ξεκουμπήσου, ξεκουμπήσου από το σπίτι μου, ξεκουμπήσου από τη ζωή μου, ξεκουμπήσου από την
πολύ τυχερός ήσουν, καλέ μου ανιψιέ. Ευχαριστώ, Οδυσσέα μου. Ευχαριστώ που προστάτεψες τον Κλεάνθη μας από τους κακούς ανθρώπους, Οδυσσέα μου! Αυτή είναι η γυναίκα που σου αξίζει, Κλεάνθη, και βρισκόταν εδώ, μπροστά στα μάτια μας, μέσα στο σπίτι μας. Καλής ράτσας γυναίκα, όμορφη, πιστή, καλόκαρδη, Χρύσα μου, από τώρα και στο εξής θα είμαι η μητέρα σου και εσύ η κόρη μου. Ευχαριστώ, καλή κυρία. Μητέρα ήθελα να πω, για τα καλά σας λόγια και την εμπιστοσύνη σας. Με το καλό και στο γάμο σας. Τι λες και εσύ, Κλεάνθη? Όλα καλά, θεία Καμπουροδιαμάντο. Αλλά πριν το γάμο θέλω να εκπληρωθεί μια επιθυμία μου. Να την ακούσουμε την επιθυμία σου, γιέ μου. Για καλό και για κακό να κάνει η Χρύσα ένα υπερηχογράφημα.